Ο κύριος Σίμος Αναστασόπουλος κατευθύνει τις τύχες μίας από των αρχαιότερων αλλά και των πιο δυναμικών ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών της εταιρείας Πετιάβας. Την ίδια όμως στιγμή εκπροσωπεί μια σημαντική κοινότητα επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπου ίδιος είναι και πρόεδρος. Καλούμε τον κύριο Γιώργο Λίτσα από την GAP Values να κάνει την απονομή του βραβείου στον κύριο Σίμο Αναστασόπουλο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Εκ μέρους της διοίκησης, των μετόχων και των ανθρώπων της Πετιάδας, θα ήθελα να ευχαριστώ σας θερμά την business, τον κύριο Πτενά, για τη σημερινή τιμητική διάκριση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωρίζεται η προσπάθεια μιας ολόκληρης εταιρείας, όχι μόνο να επιβιώσει στην κρίση, αλλά κυρίως να δημιουργήσει ανάπτυξη, χωρίς να μειώσει θέσεις εργασίας και χωρίς να μειώσει μισθούς. Είναι ακόμα σημαντικότερο για μια εταιρεία η οποία κοντεύει 100 χρόνια ζωής. Η σημερινή διάκριση ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η υγιής επιχειρηματικότητα θα αποτελέσει τη βάση και για τον επόμενο επιχειρηματικό κύκλο. Θα ήθελα να αφήσω στην άκρη προς στιγμή την Πετιάδας και να μιλήσω σαν πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου και να τονίσω το πόσο σημαντική είναι η σημερινή εκδήλωση για τη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οφείλουμε σήμερα να αποκαταστήσουμε τη φήμη της επιχειρηματικότητας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια τόσο από μερικές ολίγες, πιστεύω εγώ, κακές επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά και μια κρατικοδίευση επιχειρηματικότητα που οδήγησε ίσως και στον κύκλο αυτό των ελλειμμάτων και της κρίσης στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα η υγιής επιχειρηματική κοινότητα να αποκαταστήσει τη φήμη, να συνεχίσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και να περιμένουμε το αποτέλεσμα από όλα αυτά. Μετά από 6 χρόνια ύφεσης, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και θυσίες τόσο από τον ελληνικό λαό όσο και από τις επιχειρήσεις, σήμερα η φήμη της χώρας, η αξιοπιστία έχει αποκατασταθεί, η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, αλλά μπορούμε να μιλάμε και για ανάπτυξη με αισιοδοξία. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντική η βράβευση επιχειρήσεων, η προώθηση της αριστείας, η αποκατάσταση της επιχειρηματικής ζωής, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανάπτυξη και οι νέες θέσεις εργασίας. Θα ήθελα, απευθυνόμενος σε εσάς, που λόγω και του χρόνου, αλλά και της ειδικής εκδήλωσης, αποτελείται σήμερα την ελίτ της επιχειρηματικής κοινότητας, να ζητήσω, να προτρέψω όλους εσάς να αφήσουμε κατά μέρος προσωπικές, συντεχνιακές ή στενά επαγγελματικά συμφέροντα και να συμβάλλουμε όλοι μαζί, ενεργά, ώστε να προωθηθεί η νέα επιχειρηματική πρακτική που θα φέρει δουλειές, θα φέρει ανάπτυξη, θα φέρει τις ευκαιρίες που έχει τόσο ανάγκη η χώρα και από τις οποίες τελικά θα επωφεληθούμε όλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά κύριε Πτενά για το σημερινό βραβείο και να ευχαριστήσω όλους εσάς για την προσοχή και την υποστήριξή σας.